Πραγματικά, το μόνο πράγμα που έχω μέσα στο κεφάλι μου είναι αυτά τα λόγια που μου είπε στο σπίτι της Σάρας. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Και το μόνο άτομο που πάει το μυαλό μου είναι ο Βίκτορας. Θέλω να με ακούσεις πολύ προσεκτικά και να παραμείνεις ψυχραιμία. Ο Βίκτορας ήθελε να κάνει μια συνεργασία με έναν Κινέζο πράκτορα και εγώ δεν ήθελα. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, με πίεζε πολύ. Θυμάσαι τότε σε εκείνο το πικνίκ που εξαφανίστηκε η Μαρίνα και την ψάχναμε? Ναι. Την είχα να παγάγει. Τι? Ποιος? Και τότε ο Καλογιάννης μου έσκασε το παραμύθι. Δεν υπήρχε κανένας Κινέζος. Ήθελε να σώσει τον όμιλό του και έκανε μια συμφωνία με κάτι εγκληματίες που τους λέει επενδυτές. Αυτοί τέλος πάντων του ζητήσαν μέσω της Travel Fund να ξεπλένει βρώμικο χρήμα. Και επειδή εγώ έμπαινα εμπόδιο στη δουλειά του, να πήγαν τη Μαρίνα. Και δέχτηκε στο ξέπλυμα. Τότε άρχισε η κατρακύλα. Ο Βίκτορας με απείλησε ότι θα με βάλει στη φυλακή. Γι' αυτό σου ζήτησα να εξαφανιστούμε. Ναι, μου το έχεις πει αυτό. Και όταν έμαθε για τα σχέδιά μας, απείλησε ότι θα κάνει κακό σε σένα και στο μωρό μας. Δηλαδή, εκείνο το βράδυ ήταν κρυμμένο στην εταιρεία. Αφού σε είχα ρωτήσει. Κάποιος είναι εδώ, έτσι. Τι κάνεις? Την τελευταία φορά που άρχισε να λες πόσο αγαπάς τη Μαρίνα, έπαιζες θέατρο, επειδή ήταν μπροστά κάποιος άλλος. Και τώρα αυτό δεν συμβαίνει, ε? Κάποιος είναι, ε? Εδώ, ε? Ζωή, σε παρακαλώ. Πες μου την αλήθεια, σε εκβιάζει πάλι ο Βίκτορας. Όντως ήταν κεκριμένος. Ήθελε να ακούσει ότι θα έκοβα κάθε σχέση μαζί σου. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, Ζωή. Με είχε στο χέρι. Είχε ήδη στείλει μια φωτογραφία σου σε αυτούς τους εκβιαστές και με έβαλε να αποφασίσω αν θα συνεχίσω το ξέπλυμα μέσω της Travel Fund ή εσύ και το μωρό. Και μετά? Όταν ξαναθυμήθηκα, αποφάσισα να σταματήσω αυτόν τον εκβιασμό. Τέλος πάντων, κατάφερα να ακυρώσω αυτή τη συμφωνία με τον Κινέζο. Ήταν η μόνη μου ευκαιρία. Δεν θα τολμούσε να μου πει τίποτα λόγω της αμνησίας. Ναι, αλλά αυτά τα καθάρματα υπάρχουν ακόμα. Και αν αποφασίσουν να ξαναεπιτεθούν και μα κάνουν κακό είτε σε σένα, είτε στη Μαρίνα. Ηρέμησε, Ζωή. Δεν ήταν οι επενδυτές που απήγαγαν τη Μαρίνα. Όλο αυτό ήταν σχέδιο του Βίκτορα για να με στριμώξει. Και εγώ έπεσα στην παγίδα. Τι? Απήγα και την ίδια του την κόρη. Το ήξερε και η Μαρίνα, αυτό ήταν μέσα στο κόλπο. Όχι, όχι, σίγουρα δεν το ήξερε. Αλλά τώρα το έμαθε και έχει τρελαθεί. Τι άνθρωπος είναι αυτός? Δηλαδή, για να φτάσει να κάνει αυτό το πράγμα, πάω στοίχημα, δεν υπάρχει κάτι να μην μπορεί να κάνει.